Οι απόψεις που έχουμε για την τεχνολογία έχουν καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις θεωρίες του management και των οικονομικών. Οι οικονομολόγοι έχουν αναπτύξει μια επαμφωτερίζουσα σχέση με την τεχνολογία. Τα κλασικά οικονομικά, δηλαδή τα οικονομικά που αναπτύχθηκαν μέχρι το 1850, ασχολήθηκαν με τις έννοιες της αξίας, value, της τεχνολογίας και του πλούτου, δηλαδή με τις πηγές του πλούτου των εθνών, όπως το έθεσε ο Άνταμ Σμιθ, ή τους νόμους της κίνησης της καπιταλιστικής παραγωγής, όπως το περιέγραψε ο Μάρξ. Στις πιο βαθιστόχαστες αναλύσεις των κλασικών οικονομολόγων, η τεχνολογία είναι νεκρή εργατική δύναμη, dead labor, που αναγεννιέται όταν χρησιμοποιεί τη τεχνολογία, κάνοντας ευκολότερη την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα νεοκλασικά οικονομικά, από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, αντικατέστησαν την κλασική οικονομική επιστήμη χωρίς να την επεκτείνουν ή να επεξεργαστούν περαιτέρω τις ιδέες της. Αναπτύχθηκαν σε απόκληση ή αντίθεση προς τις κλασικές οικονομικές θεωρίες. Για παράδειγμα, αντικατέστησαν την θεωρία της αξίας με βάση την εργασία, Labor Theory of Value, που ανακάλυψε ο Adam Smith, με την θεωρία της αξίας με βάση τη χρησιμότητα, Utility Theory of Value. Στις αναλύσεις τους, η τεχνολογική πρόοδος είναι μια εξωγενής μεταβλητή, την οποία δεν αναλύουν. Ο Lionel Robbins έγραψε ότι οι οικονομολόγοι δεν ενδιαφέρονται για την τεχνική, δηλαδή την τεχνολογία, σαν τέτοια. Ακόμα και ο Παρέτο αποκλείει την τεχνολογική ανάπτυξη από την οικονομική λογική του και την θεωρεί σαν ένα εξωτερικό δεδομένο. Αργότερα, όμως, οι οικονομολόγοι έδειξαν ενδιαφέρον για την καινοτομία σαν ένα από τους κύριους μοχλούς της ανάπτυξης. Στα νεοκλασικά οικονομικά, η αγορά έχει πρικιστεί με την ιδιότητα να εξισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση με έναν τρόπο που θυμίζει την ισορροπία των μοριακών αντιδράσεων. Για τη διαγραμματική αφήγηση αυτής της ισορροπίας βάζουμε στον οριζόντιο άξονα την ποσότητα των προϊόντων και στον κατακόρυφο τις τιμές. Στη συνέχεια βλέπουμε τη μεταξύ του σχέση από τη σκοπιά του παραγωγού και του καταναλωτή. Όταν οι τιμές είναι χαμηλές, οι παραγωγοί δεν έχουν κίνητρο να ασχοληθούν με ένα τέτοιο προϊόν, οπότε η παραγωγή των προϊόντων στην αγορά είναι μικρή. Αντίθετα, εάν η τιμή είναι μεγάλη, πολλοί παραγωγοί τρέχουν να αρπάξουν την ευκαιρία και έτσι η ποσότητα των προϊόντων θα είναι μεγάλη. Με βάση αυτούς τους συλλογισμούς σχεδιάζεται η καμπύλη της προσφοράς που είναι αυξητική. Από την πλευρά του καταναλωτή τώρα, δηλαδή της ζήτησης, όταν η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα είναι απαγορευτική για τους αγοραστές, οπότε και η ζήτηση θα είναι σχεδόν μηδενική. Όσο ελαττώνεται η τιμή, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν το προϊόν. Οι οικονομολόγοι στις αναλύσεις τους χρειαζόντουσαν όσο τίποτα την εισαγωγή κάποιων νόμων, δηλαδή κάποιων μηχανισμών που θα λειτουργούν ανεξάρτητα από τις επιθυμίες αυτών που μετέχουν στην αγορά. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης λέει πως η προσφορά και η ζήτηση φτάνουν σε μια ισορροπία και από εκεί καθορίζεται η τιμή του προϊόντος. Τα νεοκλασικά οικονομικά δεν ισχυρίζονται ότι δίνουν μια ενδεχόμενη εξέλιξη των πραγμάτων, ούτε τον τρόπο με τον οποίο ιδανικά θα θέλαμε να λειτουργεί η αγορά. Ισχυρίζονται ότι μας αποκαλύπτουν το πώς είναι στην πραγματικότητα η αγορά. Στα μοντέλα των οικονομολόγων, η τεχνολογία είναι ένας εξωγενής παράγοντας, ο οποίος διωγγώνει την παραγωγή και μετατοπίζει την καμπύλη της προσφοράς προς τα δεξιά. Η τεχνολογία βελτιώνει την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αυξάνει τον όγκο της παραγωγής. Οι συνέπειες όμως που φέρνει η τεχνολογία στους ανθρώπους, όπως η ανεργία, η υπερεργασία, θεωρούνται παράπλευρες απώλειες και δεν αποτελούν αντικείμενο των οικονομικών. Όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι που υιοθετούν μια κριτική στάση υπογραμμίζουν πως οι απώλειες δεν μπορούν πλέον να αμελούνται, ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες που τα νεοκλασικά οικονομικά δεν δίνουν καλές λύσεις. Για παράδειγμα, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την κρίση του 2008 ούτε και να δώσουν συμβουλές που θα προστάτευαν την κοινωνία από τη φτώχεια στην οποία έχει περιέλθει. Ενώ οι οικονομολόγοι ενδιαφέρονται για το προϊόν στην αγορά, οι managers
ασχολούνται περισσότερο με την παραγωγή του. Η παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μπορεί να γίνει πιο αποδοτική με διάφορους τρόπους. Τα στελέχη παραγωγής επιδιώκουν να εξασφαλίζουν τον απόλυτο έλεγχο και σύμφωνα με το ρητορικό του σχήμα να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους. Αυτό το πράγμα πολλές φορές σημαίνει περισσότερες ώρες απλήρωτης εργασίας, ειδικά στις εργασίες γραφείου και τις υπηρεσίες, εποχικότητα, μερική απασχόληση και εντατικότερη εργασία μέσω του περιορισμού του κενού χρόνου μεταξύ των διαδοχικών καθηκόντων. Ο έλεγχος της παραγωγής γίνεται με την τεχνολογία στις γραμμές παραγωγής, στην κυκλική παραγωγή και στην προσανατολισμό της σκέψης των εργαζόμενων σε ό,τι θεωρείται κρίσιμο για την επιχείρηση. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι γραμμές παραγωγής εκμεταλλεύθηκαν την ιδέα των ανταλλακτικών που ξεκίνησε από την τυπογραφία και αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα στην παραγωγή των όπλων. Οι γνώσεις και οι ικανότητες των ειδικευμένων εργατών παγιδεύτηκαν από τους μηχανικούς και τους μάνατζερς στις γραμμές παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό, τα εργασιακά καθήκοντα μπορούσαν πλέον να υλοποιηθούν από ανειδίκευτους εργάτες που είχαν μικρή διαπραγματευτική δύναμη και πληρώνονταν με μικρότερο μισθό. Η ιδέα αυτή μεταφέρθηκε και στις δουλειές γραφείου, αφήνοντας το αποτύπωμά της σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε software φιλικό προς τον χρήστη. Η ιδέα της κυκλικής παραγωγής εμφανίστηκε γύρω στο 1980 και αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των προϊόντων και των ανθρώπων έτσι ώστε να μην χάνεται χρόνος. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται να αλληλοβοηθούνται όχι στη βάση της ανθρώπινης αλληλεγγύης αλλά στην βάση της αποδοτικότερης παραγωγής. Η λιτή παραγωγή έλκει την καταγωγή της από την Ιαπωνία και το όνομά της είναι Kaizen. Αποβλέπει στην αλλαγή των αντιλήψεων του εργαζόμενου και την εμφύτευση της ιδέας της ποιότητας των διαδικασιών που σημαίνει να μην χάνεται χρόνος και να υπάρχει ομαλή ροή στις διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται να παρατηρούν προβλήματα και να βρίσκουν μικρολύσεις ή μεγαλύτερες λύσεις τις οποίες σχεδιάζουν και υλοποιούν είτε μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους αφού πρώτα γίνουν δεκτές από τη διοίκηση. Τόσο η κυκλική όσο και η λιτή παραγωγή επιτυγχάνουν την εντατικοποίηση της εργασίας και τη διαμόρφωση του εργαζόμενου σε ένθερμο υποστηρικτή της στρατηγικής της επιχείρησης. Οι μηχανικοί λογισμικού σχεδιάζουν τεχνολογίες που ενισχύουν τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία. Για παράδειγμα, στις μέρες μας, οι εργάτες της Amazon ελέγχονται από τα πληροφοριακά συστήματα που καταγράφουν κάθε τους κίνηση και εντοπίζουν αυτόματα εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στο μέσο όρο των επιδόσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας προκειμένου να αλλάξουν οι αντιλήψεις των εργαζόμενων και να δοθεί νέο νόημα στην εργασία. Όταν εισάγεται ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα σε μια επιχείρηση, οι managers αξιοποιούν την αλλαγή ώστε να παρεύουν στους τρόπους και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζόμενων ή των εργαζόμενων και των στελεχών. Συχνά οι αλλαγές συνοδεύονται από μειώσεις προσωπικού, οι οποίες δικαιολογούνται σαν αποτέλεσμα της προόδου που ενσαρκώνει η τεχνολογία. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η εισαγωγή τεχνολογίας συνοδεύεται με μια ατζέντα οργανωσιακής αλλαγής που περιλαμβάνει τη διεύρυνση των εργασιακών καθηκόντων, τη μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, την αύξηση της ατομικής ευθύνης και τελικά την πιστή και ενεργή υποστήριξη των στόχων της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ο Χάμερ και ο Τσάμπι θεωρούν και περιγράφουν το Business Process Reengineering σαν την έρευνα για νέα μοντέλα εργασίας, όπου η παράδοση δεν θα έχει κανένα νόημα. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις περιγραφές παίζει ο ισχυρισμός ότι οι παραδοσιακές μορφές οργάνωσης και διοίκησης έχουν πλέον φτάσει στα όρια τους και δεν είναι κατάλληλες στις νέες συνθήκες. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας αξιοποιείται προκειμένου να ανασχηματιστεί ο υποκειμενισμός των εργαζόμενων. Η ταύτιση της τεχνολογίας με την πρόοδο κάνει οποιαδήποτε αντίσταση να φαίνεται οπισθοδρομική. Ακόμα και αυτοί που βλέπουν τα δικαιώματά τους να θίγονται αισθάνονται ότι πρέπει να δεχθούν τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία.
Το management έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στη δημιουργία ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος που θα ισχυροποιεί τη θέση του σαν ηγεμονική δύναμη. Όπως εξηγεί ο Άλβεσον, τα προγράμματα αλλαγής που συνοδεύουν την εισαγωγή τεχνολογίας βασίζονται σε μια νέα οπτική για τον κόσμο και ένα καινούριο σύνολο από πεποιθήσεις και αξίες, οι οποίες προβάλλουν το management σαν την πιο σημαντική ομάδα. Η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας δεν επιφέρει πάντοτε τις αλλαγές που περιμένει το management και οι ερευνητές ψάχνουν να εντοπίσουν τους λόγους. Οι λόγοι αυτοί κατηγοριοποιούνται σε ψυχολογικούς και δομικούς. Οι ψυχολογικοί λόγοι λένε πως η άρνηση της τεχνολογίας οφείλεται σε φόβο ή σε αντίδραση. Οι δομικοί λόγοι ισχυρίζονται ότι η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας διαταράσει τους υφιστάμενους ρόλους και κατά συνέπεια τις σχέσεις εξουσίας μες στον οργανισμό. Όμως η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για το τι πιστεύουν οι αποδέκτες των προγραμμάτων τεχνολογικής αλλαγής. Και αυτό συμβαίνει για 4 λόγους. Η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μεταφέρει τη φωνή του management, δηλαδή τη φωνή εκείνων που ενορχιστρώνουν τα προγράμματα της αλλαγής. Το Human Resource Management έχει σαν σκοπό να προσφέρει εργαλεία στη διοίκηση έτσι ώστε να ευθυγραμμίσει τους εργαζόμενους με την αλλαγή και δεν ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους σαν τέτοιες. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα για τις απόψεις των εργαζόμενων σε συνθήκες τεχνολογικής αλλαγής έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των ερευνών που γίνονται στις επιχειρήσεις. Τις περισσότερες φορές οι έρευνες χρηματοδοτούνται από την επιχείρηση, η οποία χρειάζεται πρακτικές συμβουλές και λύσεις προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της. Η έρευνα θα ικανοποιήσει τον χρηματοδότη της όταν εστιάζεται στην επιτυχία του management. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο εύκολο στους ερευνητές να συλλέξουν πληροφορίες από τους managers που είναι λίγοι, παρά από τους ίδιους τους εργαζόμενους που κατά κανόνα είναι πολύ στον αριθμό. Όμως υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα σε σχέση με την πρόσβαση στους εργαζόμενους. Για να μπορέσει ο ερευνητής να πλησιάσει τους εργαζόμενους, θα πρέπει να πάρει την έγκριση της επιχείρησης. Και μια τέτοια άδεια παραχωρείται μόνο σε περιπτώσεις που το management θεωρεί ότι θα ωφεληθεί από την καταγραφή των απόψεων των εργαζόμενων. Ο τρίτος λόγος είναι η σιωπή που κρατάνε αυτοί που βιώνουν τις αλλαγές. Οι αλλαγές ενορχιστρώνονται από ψυχολόγους και ειδικούς που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό του φόβου και της αβεβαιότητας. Είναι λογικό πως αυτό που βιώνουν οι εργαζόμενοι τους κάνουν να σαστίζουν και να μην ξέρουν τι να πούν. Οι εργαζόμενοι, ελλείψη ενός αυτόνομου τρόπου σκέψης, τρέχουν πίσω από τις εξηγήσεις που δίνουν οι προϊστάμενοι τους και αναμασούν τα λόγια τους. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στις επιχειρήσεις γίνονται αποσπασματικά και ευνηδιαστικά και τελικά το νόημα της αλλαγής συνολικά γίνεται κατανοητό αν γίνεται όταν πια η αλλαγή αυτή έχει ολοκληρωθεί. Οι αιτίες των αλλαγών στις επιχειρήσεις είναι ένα αμάλγαμα από τεχνολογικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αρθρώσουν ένα δικό τους λόγο και τους είναι αδύνατο να αναλάβουν δράσεις. Όπως σημειώνει ο Wake, οι ντροπαλοί δυσκολεύονται να αναλάβουν δράση, οι αποξενωμένοι δυσκολεύονται να τη διατηρήσουν και οι καταθλιπτικοί δυσκολεύονται να κάνουν και τα δύο. Οι εργαζόμενοι που μένουν στην επιχείρηση μετά από μια διαδικασία αλλαγής βρίσκονται σε κατάσταση σύγχυσης όχι τόσο για τα αισθήματα ενοχής απέναντι σε αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους, αλλά από την αδυναμία τους να αναλάβουν δράση. Τα προγράμματα αλλαγής δημιουργούν μια συμπαθητική εικόνα για την επιχείρηση που περιγράφεται να αγωνίζεται μέσω της εισαγωγής τεχνολογίας να ανταποκριθεί στις αντικειμενικές συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την αφήγηση παίζει η ηγεσία, σαν την πεφωτισμένη ομάδα που καθοδηγεί τον οργανισμό σχετικά με το τι πρέπει να γίνει. Και φυσικά, ο λόγος δίνεται στους ηγέτες και όχι στους ακόλουθους. Όπως λένε ο Κινόη και ο Άντωνη, ενώ κάποτε οι οργανισμοί επανασχεδιάζονταν προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές της τεχνολογίας,
Τώρα επανασχεδιάζονται οι άνθρωποι έτσι ώστε να ταιριάζουν με τους στόχους της επιχείρησης. Ο έλεγχος χτίζεται μέσα στον υποκειμενισμό του εργαζόμενου, ο οποίος είναι ελεύθερος να αυτοπιθαρχεί κάτω από αισθήματα άγχους, ντροπής και ενοχής, όποτε διαπιστώνει ότι υπολείπεται από τις κούφιες αξίες της επιχείρησης. Η επιτυχημένη εισαγωγή και υιοθέτηση μιας τεχνολογίας είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση. Το εργαλείο με το οποίο αξιολογείται η αποδοχή μιας τεχνολογίας είναι το Technology Acceptance Model, το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας. Το μοντέλο αυτό απομονώνει την τεχνολογία από τις διάφορες διοικητικές και άλλες αλλαγές που τη συνοδεύουν και ζητάει από τους μετέχοντες, πριν εισαχθεί η τεχνολογία, να δηλώσουν το βαθμό στον οποίο οι ίδιοι είναι έτοιμοι να την αποδεχτούν με αποκλειστικό κριτήριο την αύξηση της ατομικής τους επίδοσης. Σαν μοντέλο αντανακλά τις αξίες του ατομισμού των Ηνωμένων Πολιτειών από όπου και προέρχεται. Σε αντίθεση με την χρηστική οπτική των οικονομικών και του management, το αντικείμενο της επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας αποσκοπεί να αναλύσει τις ηθικές, νομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις που έχουν η επιστήμη και η τεχνολογία, έτσι ώστε να πάρουν τη θέση που τους αρμόζει μέσα στην κοινωνία και όχι πάνω από αυτήν.